Με κατεπήγοντα τηλεγραφήματά τους, διεθνή πρακτορία και μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την υπερψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή των Ελλήνων. Οι Έλληνες βουλευτές ψήφισαν υπέρ της ιστορικής συμφωνίας για τη νέα ονομασία της Μακεδονίας, τερματίζοντας μια διπλωματική διένεξη που δηλητηρίαζε τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες, αναφέρει στο τηλεγράφημά του το γαλλικό πρακτορείο. Η συμφωνία με τη Μακεδονία για την ονομασία είναι η μεγαλύτερη επιτυχία εξωτερικής πολιτικής του Τσίπρα, είναι ο τίτλος άρθρου γνώμης της εφημερίδας Handelsblatt για την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, το οποίο αναρτήθηκε λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στη Βουλή των Ελλήνων. Η αμφιλεγόμενη συμφωνία για τη Μακεδονία επικυρώθηκε, αλλά η διαμάχη για το όνομα της γειτονικής χώρας θα μπορούσε να αναζωπηρωθεί εκ νέου, αναφέρεται στον τίτλο. Μία από τις πιο επώδυνες πολιτικές διαμάχες της Ευρώπης έφτασε σε επίσημο τέλος την Παρασκευή, καθώς το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία που επιτρέπει στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να αλλάξει το όνομά της σε Βόρεια Μακεδονία και τελικά να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η εφημερίδα Washington Post. Ο Αλέξης Τσίπρας, ενισχυμένος από την νίκη στο θέμα της Μακεδονίας, σε μια εβδομάδα θυελλώδους αντιπαράθεσης. Με αυτόν τον τίτλο, το πρακτορείο Bloomberg περιγράφει σε ένα εκτενές άρθρο στον ιστότοπό του τις εξελίξεις στην Ελλάδα και την επικύρωση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή. Ελλάδα, η Βουλή εγκρίνει τη συμφωνία με τα Σκόπια για το όνομα Μακεδονία του Βορρά, γράφει η ιταλική εφημερίδα Il Messaggero. Η ιταλική εφημερίδα αναφέρεται στη δήλωση της υπεύθυνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και άμυνα, Φεντερίκα Μογκερίνη, η οποία τόνισε ότι η Αθήνα και τα Σκόπια έγραψαν μαζί μια νέα σελίδα του κοινού μας ευρωπαϊκού μέλλοντος.